Μέρα γιορτής για την Κόξαρη, με αρκετούς επισκέπτες να σπέβδουν στο καταπράσινο χωριό με τους ελαιόνες, τις πορτοκαλιές και τις δεσπολιές για να γιορτάσουν όλοι μαζί τους προστάτες του χωριού. Τον Άγιο Κύρικο και τη μητέρα του, Αγία Ιουλίτα. Πολλά θαύματα στα μικρά παιδιά. Τα άρρωσα τα κάνει καλά ο Άγιος Κυρίκος. Τα παιδάκια τα περνούν από το ασερικό, το περνάει από το ιερό. Το θηλυκό το περνάει από το παράθυρο. Άμα είναι άρρωστο και γίνεται πάλι καλά. Η γιορτή των δύο αυτών Αγίων, μητέρας και παιδιού, προστάτητες όπως είπα της Κόξαρης και πιστή στην παράδοση, γιατί είχα πει κάποτε πως λαός χωρίς παράδοση είναι λαός χωρίς ταυτότητα. Και εμείς στην Κόξαρη και ταυτότητα και παράδοση έχουμε. Το γραφικό χωριό βάζει τα γιορτινά του με το Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Οριακό Συμβούλιο να έχουν προχωρήσει στις ανάλογες προετοιμασίες για την υποδοχή εκατοντάδων επισκεπτών, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται απόψε με κριτικό γλέντι, άρθονο κρασί, μουσική και χορό. Στην πλατεία του χωριού ένα μεγάλο κριτικό γλέντι και φέτο μαζί μας ο Νίκος ο Μιλωνάκης, ο Λιράρης από το διπλανό χωριό της Γούβες, μαζί με το συγκρότημά του θα είναι μαζί μας για να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να ευχαριστήσω και το Κρήτη TV για την αμέριστη συμπαράσταση, τη μεγάλη βοήθεια. Στην εκκλησία έρχονται, στο Άγιο Κυρικό έρχονται, γιατί ξέρω ότι αυτοί ότι είναι πράγματι θαυματουργός ο Άγιος Κυρίκος. Ο Γιώργος Κομονταχάκης αναφέρεται στα έθιμα, στις παραδόσεις, στο κριτικό γλέντι, αλλά και στις γεύσεις που κλέβουν κάθε χρόνο τις εντυπώσεις εκατοντάδων επισκεπτών. Τα παραδοσιακά του τόπου μας. Το γουρουνόπουλο ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, το εφτάζιμο, το ντόπιο κρασί. Ο κύριος Ανδρουλάκης γυρίζει τον χρόνο πίσω, περιγράφοντας τα γλέντια προηγούμενων δεκαετιών. Παγύρι εδώ γινόταν κάθε χρόνο του Κυρικού. Εδώ δεν ήταν αυτή η πλατεία. Τώρα πρόσφατα τη φτιάξανε. Πρόσφατα. Ερχόταν από όλο το χωριό, μαζευόταν εδώ κάθε χρόνο με τα γαϊδούρια. Με κάτι πατανίες, στα σωμάρια πάνω.